Ευχαριστούμε τον Κύριο, αδερφή, για ακόμα μία φορά που μας έφερε στον οίκο Του. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και μας λέει ο Λόγος του Θεού, αγιαστείτε, λέει, δια της προσευχής και δια του Λόγου του Θεού. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Κύριό μας. Και αισθανόμαστε αυτόν τον καθαρισμό τον οποίο κάνει το Πνεύμα το Άγιο μέσα μας, αγαπητοί αδερφοί, διότι πράττουμε το θέλημα του Θεού. Ερχόμαστε στην Εκκλησία Του, ερχόμαστε στο σπίτι του Πατέρα, κλείνουμε γόνι ενώπιον του Θεού, προσευχόμαστε, έρχεται το Πνεύμα το Άγιο, μας γεμίζει, μας οικοδομεί, ευχαριστούμε τον Θεό και στη συνέχεια ακούμε το Λόγο του Θεού και ο Λόγος του Θεού, αγαπητοί αδερφοί, είναι η αλήθεια και η αλήθεια είναι αυτή που ελευθερώνει τον άνθρωπο, ευχαριστούμε τον Θεό. Ο άνθρωπος, αγαπητοί αδερφοί, έχει ανάγκη από το Λόγο του Θεού. Έχει ανάγκη από τη φωνή του Πατέρα Θεού. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Κύριο. Και ευχαριστούμε τον Κύριο που κάνει αυτή την τιμή, αγαπητοί αδερφοί, ανάμεσά μας και έρχεται, μιλάει στο λαό του, μιλάει στα παιδιά του. Ευχαριστούμε τον Θεό δια της προφητείας. Και είναι απαραίτητο μέσα στην Εκκλησία, αγαπητοί αδερφοί, να ακούγεται η φωνή του Θεού, η φωνή του Πνεύματος του Αγίου. Και έρχεται ο Κύριος, αγαπητοί αδερφοί, οικοδομεί το λαό του, τον προτρέπει και τον παρηγορεί. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Θεό. Σήμερα, καθώς διάβαζα στο σπίτι, σαν μία εικόνα μου ήρθε, αγαπητοί αδερφοί, ότι ο Σταυρούλης ήταν κάτω από ένα, πώς να το εξηγήσω τώρα, κάτω από ένα μέρος με σκαλοσιές, κάπως έτσι, σαν μία οικοδομή. Και ήταν ένα σημείο το οποίο ήταν ετοιμόρροπο. Και καθώς πήγε να πέσει, βάζω εγώ το χέρι μου για να τον καλύψω, χωρίς να σκεφτώ το ότι θα κόψω το χέρι μου, χωρίς να σκεφτώ το κόστος του, ότι μπορεί να τραυματιστώ πάρα πολύ. Και ακούω μια φωνή, αγαπητοί αδερφοί, αφού το σκέφτηκες εσύ να το κάνεις αυτό για το παιδί σου, χωρίς να σκεφτείς το κόστος και αν χάσεις το χέρι σου, πόσο μάλλον ο Πατέρας σου της ουρανής. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Θεό, αγαπητοί αδερφοί. Αυτή είναι η αγάπη που βάζει ο Κύριος, αγαπητοί αδερφοί, στις καρδιές μας. Και μας καλεί ο Κύριος, αγαπητοί αδερφοί, να αγαπάμε με την αγάπη την πατρική. Ευχαριστούμε τον Θεό. Δυσκολεύουν εδώ τα πράγματα. Αρχίζει και κλουτσάει η καρδιά καμιά φορά. Ευχαριστούμε τον Θεό. Θα μπορούσα εγώ, έτσι όπως σκέφτομαι για το παιδί μου, να σκεφτώ για τον αδερφό μου ή για το παιδί του αδερφού μέσα στην Εκκλησία. Να κάνω το ίδιο καθώς κάνω στο παιδί μου, να κάνω το ίδιο και για τον αδερφό μου και για το παιδί του αδερφού μου και για την αδερφή μου και για τον οποιοδήποτε μέσα στην Εκκλησία. Κλωτσάει η καρδιά. Ευχαριστούμε τον Θεό όμως. Ο Κύριος, αγαπητοί αδερφοί, θέλει να μας φτάσει σε αυτό το μέτρο. Ευχαριστούμε τον Θεό. Να έχουμε τα πάντα κοινά και η αγάπη μας να είναι, αγαπητοί αδερφοί, τόσο μεγάλη όσο του Πατέρα Θεού. Ευχαριστούμε τον Θεό. Γι' αυτό έχουμε ανάγκη να μας αυξήσει ο Κύριος την αγάπη έτσι περισσότερο. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και καθώς ο Κύριος, αγαπητοί αδερφοί, μας μίλησε δια του Πνεύματος του Αγίου για δοκιμασία και προηγουμένως και ο αδερφός, θα ήθελα να διαβάσω κάτι σχετικό από την πρώτη επιστολή προς Κορινθίους, από το τρίτο κεφάλαιο, από το εδάφιο 10, θα ήθελα να διαβάσω, μέχρι το εδάφιο 15, σελίδα 1009. Προς Κορινθίους Α, κεφάλαιο Γ, 1009, εδάφιο 10. Εγώ κατά την χάριν του Θεού την δοθήσα εις εμέ, όσο φως αρχιτέκτων θεμέλιον έθεσα. Άλλος δε επικοδομεί. Έκαστος όμως ας βλέπει πώς επικοδομεί. Διότι θεμέλιον άλλο ουδείς δύναται να θέσει παρά το τεθέν, το οποίον είναι ο Ιησούς Χριστός. Εάν δε τις επικοδομεί, επί το θεμέλιον τούτο, χρυσίων, άργυρων, λίθους θυμίους, ξύλα, χόρτων, καλάμιν, εκάστο το έργο θέλει φανερωθεί, διότι η μέρα θέλει φανερώσει αυτό, επειδή διαπυρός ανακαλύπτεται. Και το πυρ θέλει δοκιμάσει το έργο εκάστου οποίον είναι. Εάν το έργο τεινός, το οποίο εποκοδόμησε μένει, θέλει λάβει μισθόν.
Εάν το έργο τεινός κατακαεί, θέλει ζημιωθεί. Αυτός όμως θέλει σωθεί πλην ούτως ως διαπυρός. Αμήν. Ευχαριστούμε τον Θεό, αγαπητοί αδερφοί. Ο Απόστολος Παύλος μας λέει εδώ ότι κατά τη χάρη την οποία έλαβε από το Θεό, ο σοφός αρχιτέκτον έθεσε θεμέλιο. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και ο καθένας από εμάς καλείται να οικοδομήσει, αγαπητοί αδερφοί. Έκαστος λέει όμως, ας βλέπει πώς επικοδομεί, διότι θεμέλιον άλλο ουδείς δύναται να θέσει παρά το τεθέν. Αυτό το οποίο έθεσε ο Απόστολος Παύλος, το οποίο είναι ο Ιησούς Χριστός. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και καλούμεθα, αγαπητοί αδερφοί, να οικοδομήσουμε τον οίκο μας πάνω σε αυτό το θεμέλιο. Εάν δε τις επικοδομεί επί το θεμέλιον τούτο χρυσών, άργυρων, λίθους τιμίους, είναι, αγαπητοί αδερφοί, ότι καλύτερο μπορεί να δώσει ο άνθρωπος για να οικοδομήσει τον οίκο του. Ευχαριστούμε τον Θεό. Αλλά είτε με αυτούς τους λίθους τους πολυτίμους, με το χρυσό και το αργύριο, οικοδομεί, είτε με ξύλα, χόρτων και καλάμιν, εκάστο το έργο θέλει, λέει, φανερωθεί, διότι η μέρα θέλει φανερώσει αυτό, επειδή διαπυρός ανακαλύπτεται. Και το πυρ θέλει δοκιμάσει το έργο εκάστο το οποίο είναι. Εάν το έργο τεινός το οποίο υποκοδόμησε μένει, θέλει λάβει μισθόνε. Ευχαριστούμε τον Θεό. Η φωτιά είναι αυτή η οποία θα δοκιμάσει, αγαπητοί αδερφοί, το έργο του κάθε κάστο. Η δοκιμασία δηλαδή. Ευχαριστούμε τον Θεό. Στον Ιάκωβο, αδελφοί, όποιος θέλει να το δει, είναι στο α κεφάλαιο, θέλω να διαβάσω δύο εδάφια μόνο, με τη χάρη του Θεού. Στο πρώτο κεφάλαιο, στο δεύτερο εδάφιο, λέει: «Πάσαν χαρά νομίζατε, αδελφοί μου, όταν περιπατείτε εις διαφόρους πειρασμούς, γνωρίζοντες ότι η δοκιμασία της πίστεώς σας εργάζεται υπομονή. Η δε υπομονή ας έχει έργο τέλειον, δια να είστε τέλειοι και ολόκληροι, μη όντες εις μηδένα ελλειπείς». Ευχαριστούμε τον Θεό. Η δοκιμασία της πίστεώς σας, λέει, εργάζεται υπομονή. Πολλές φορές ακούμε αυτή τη λέξη, αγαπητοί αδερφοί, αλλά πραγματικά έρχεται σε τέτοιο σημείο ο άνθρωπος δια της φωτιάς να κάνει υπομονή, και μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα της υπομονής έρχεται και φανερώνεται η καρδιά του ανθρώπου, οι εκβάσεις του ανθρώπου. Ευχαριστούμε τον Θεό. Μέσα στην υπομονή θα δω την καρδιά μου να κλωτσάει, θα δω την καρδιά μου να νευριάζει, θα δω την καρδιά μου να κοιτάει δεξιά-αριστερά, θα δω διάφορες εκβάσεις της καρδιάς μου που νόμιζα ότι ήδη είχαν φύγει. Ευχαριστούμε τον Θεό. Αλλά ο Κύριος, αγαπητοί αδερφοί, μας δίνει αυτόν τον χρόνο της υπομονής, ώστε να καθαρίσουμε την καρδιά μας, να αγιαστούμε, και μας λέει παρακάτω: «Η δε υπομονή ας έχει έργο τέλειον». Ενώ καθαριζόμαστε μέσα στην υπομονή, μέσα στη φωτιά, στη συνέχεια η υπομονή αυτή εργάζεται έργο τέλειο. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και όπως και το χρυσό, αγαπητοί αδερφοί, μέσα από τη φωτιά, η φωτιά το μόνο που μπορεί να κάνει στο χρυσό είναι να το καθαρίσει. Δεν μπορεί να κάνει κάτι άλλο. Ευχαριστούμε τον Θεό. Έτσι, αγαπητοί αδερφοί, το έργο κάθε εκάστου θα φανεί. Ευχαριστούμε τον Θεό. Στο 15 λέει: «Εάν το έργο τεινός κατακαεί, θέλει ζημιωθεί.
Αυτός όμως θέλει σωθεί πλην ούτως ως διαπυρός. Αυτός ο οποίος δηλαδή έχτιζε, αγαπητοί αδερφοί, με χόρτο, με καλάμι. Ας φανταστούμε, αγαπητοί αδερφοί, δύο σπίτια. Το ένα να είναι χτισμένο με χόρτο, με καλάμι και με ξύλα. Και ένα άλλο σπίτι με λίθους πολύτιμους, από χρυσό. Να φανταστούμε ένα σπίτι με χρυσάφι. Εάν βάλουμε φωτιά και στα δύο τα σπίτια, αυτό το οποίο θα μείνει είναι το σπίτι με τους λίθους τους πολυτίμους, αγαπητοί αδερφοί. Ποιοι είναι οι λίθιοι πολύτιμοι? Είναι το ότι καλύτερο μπορώ να δώσω εγώ για τον Κύριο. Τι μπορώ να δώσω, το καλύτερο που έχω να δώσω. Είτε είναι να βοηθήσω κάποιον αδερφό, είτε είναι ένα χέρι βοηθείας οπουδήποτε, είτε να προσευχηθώ, είτε να διαβάσω. Αυτό οικοδομεί εμένα, ευχαριστούμε τον Θεό. Αλλά ό,τι και να κάνω, εμένα οικοδομεί και τον καρπό μου, αγαπητοί αδερφοί. Και ο καρπός μας φαίνεται. Ασχέτως ο άνθρωπος, αν προσπαθεί να φτιάξει, να χτίσει μία βιτρίνα για τον εαυτό του και να πει ότι εγώ είμαι έτσι, εγώ είμαι αλλιώς, εγώ είμαι καλός, εγώ κάνω καλά έργα, φτιάχνει μία βιτρίνα για τον εαυτό του, αλλά το έργο κάθε κάστο φαίνεται, αγαπητοί αδερφοί, ευχαριστούμε τον Θεό. Ο καρπός μας φαίνεται σε εμάς, στις γυναίκες μας, στα παιδιά μας, ευχαριστούμε τον Θεό. Γιατί, αγαπητοί αδερφοί, ήρθαμε στο φως, ευχαριστούμε τον Θεό. Και στο φως τα πάντα είναι φανερά. Ας έχει δόξα το όνομα του Κυρίου μας. Και σκεφτόμουν, αγαπητοί αδερφοί, και λέω, τελικά, Σάκη, καθόμουν και διαλογιζόμουν και λέω, τελικά, Σάκη, ξέρεις τι πειράζει? Το δικό μου δεν πειράζει. Δηλαδή αυτοδικαίωση, αγαπητοί αδερφοί. Όταν καταλαβαίνω ότι σφάλω, για παράδειγμα ότι φέρθηκα κάπως στον αδερφό μου, στην αδερφή μου, έτσι, και καταλαβαίνω ότι έσφαλα, λέω στον εαυτό μου, ενώ βλέπω τον αδερφό μου ότι είναι καλά, βέβαια τα κρυφία της καρδιάς μόνο ο Κύριος τα γνωρίζει, αφού τον βλέπω καλά, λέω εγώ μέσα στην καρδιά μου, δεν πειράζει. Αυτό πειράζει τελικά, αδερφοί. Αυτό, ξέρετε, είναι αυτοδικαίωση. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και η αυτοδικαίωση μέσα της κρύβει περηφάνεια. Και ο Κύριος, αγαπητοί αδερφοί, στους υπερηφάνους αντιτάσσεται. Στους ταπεινούς τι κάνει? Δίδει χάρη, ευχαριστούμε τον Θεό. Και αν ο άνθρωπος, αγαπητοί αδερφοί, σταθεί ειλικρινής μπροστά στο Θεό, σταθεί ειλικρινής μπροστά στον αδερφό του, στην αδερφή του, πάει και ζητήσει συγγνώμη. Ευχαριστούμε τον Θεό. Έρχεται το πλήρωμα του Κυρίου, αγαπητοί αδερφοί, τον γεμίζει με το καρπό του Πνεύματος του Αγίου και πλέον είναι καθαρός. Και στους καθαρούς τα πάντα είναι καθαρά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Κύριό μας. Έτσι όπως μας λέει ο Λόγος του Θεού, αγαπητοί αδερφοί, εάν το έργο τεινός κατακαεί, θέλει ζημιωθεί, θα γίνει ζημιά. Αυτός όμως θέλει σωθεί πλην ούτως ως διαπυρός. Πώς γίνεται αυτό? Παρόλο την οικοδομή την αυτήν με λάθος τρόπο που έκανε τόσο καιρό, οικοδομούσε και πάλι στο ίδιο θεμέλιο, ευχαριστούμε τον Θεό. Αλλά θέλουμε να είμαστε από αυτούς, αγαπητοί αδερφοί, με τη χάρη του Κυρίου, που όταν έρθει εκείνη η στιγμή να παρασταθούμε έμπροσθεν του βήματος του Κυρίου, να ακούσουμε αυτά τα λόγια από το στόμα του Κυρίου, «Έβγε δούλε αγαθέ και πιστέ», ευχαριστούμε τον Θεό. «Σε ολίγα εφάνεις πιστό, επί πολλών θέλω σε καταστήσει». «Είσαι στη χαρά του Κυρίου σου», ευχαριστούμε τον Θεό. Τι άλλο θέλουμε να ακούσουμε, αγαπητοί αδερφοί? Στη Β' Κορινθίου στο γράφει αυτό. Σε ένα σημείο, αγαπητοί αδερφοί,
θα ήθελα να το δούμε, γιατί εδώ ο Λόγος του Θεού μας μιλάει για την, για το μισθό, τον οποίο έχει να λάβει ο άνθρωπος. Με συγχωρείτε, αδερφοί. Το λέει στο 5ο κεφάλαιο, αδερφοί, στη Β' Κορινθίους, στο εδάφιο 10, διότι πρέπει πάντες να εμφανιστούμε έμπροσθεν του βήματος του Χριστού, δια να ανταμυφθεί έκαστος κατά τα πεπραγμένα, δια του σώματος καθήν έπραξε, είτε αγαθών είτε κακών. Ευχαριστούμε τον Θεό, Ό,τι και να κάνουμε, αγαπητοί αδερφοί, κάνοντας για τον Κύριο, ο Κύριος είναι δίκαιος, ώστε να μας ανταποδώσει το μισθό. Ευχαριστούμε τον Θεό, και ο Θεός, αγαπητοί αδερφοί, ο Κύριος μας είναι δίκαιος, μισθαποδότησε, και ο κόρπος μας εν Κυρίων δεν είναι εις μάτιν. Ευχαριστούμε τον Θεό. Με τη χάρη του Κυρίου, αγαπητοί αδερφοί, να συνεχίσουμε να υποδομούμε τον οίκο μας με λίθους πολυτίμους, αγαπητοί αδερφοί. Ευχαριστούμε τον Θεό. Να οικοδομήσουμε τον οίκο μας στην πέτρα, στον πράγο τον αιώνιο, καθώς θα έρθουν και οι ποταμοί και οι άνεμοι. Ευχαριστούμε τον Θεό. Όπως μας λέει ο Λόγος του Θεού στο Λουκά του Ευαγγέλιο, ότι αυτός ο οίκος δεν θα σαλευθεί, γιατί αυτός ο άνθρωπος, ο φρόνιμος, η οικοδομή συνεχίζει και η οικοδομή πάνω στην πέτρα. Ευχαριστούμε τον Θεό. Αλλά ο άνθρωπος αυτός, ο οποίος χτίζει στην άμμο, έχει χτίσει τον οίκο αυτού, λέει, έχει τελειώσει. Και όταν κατέβηκαν, λέει, οι ποταμοί, λέει, και ο άνεμος, ήταν, λέει, ο κνηνισμός αυτής μεγάλος. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και εκεί αυτή έπεσε, αγαπητοί αδερφοί. Αλλά εμείς ελπίζουμε στον Κύριο, αγαπητοί αδερφοί. Έρχεται ο Κύριος, δια του λόγου του μας παρηγορεί, μας ανορθώνει. Ευχαριστούμε τον Θεό, μας δυναμώνει, και με τη χάρη του Θεού μπορούμε να περιπατήσουμε, αγαπητοί αδερφοί, γιατί από μόνοι μας δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Ο Κύριος είναι αυτός ο οποίος αυξάνει. Ευχαριστούμε τον Θεό. Λίγο πριν, σε αυτό το οποίο διαβάσαμε, μας λέει ο Λόγος του Θεού, αγαπητοί αδερφοί, ο Απολό λέει σπύρι, ο Παύλος ποτίζει, αλλά ο Θεός είναι αυτός ο οποίος αυξάνει, αγαπητοί αδερφοί. Ευχαριστούμε τον Θεό. Ο Θεός είναι αυτός ο οποίος έρχεται, αγαπητοί αδερφοί, και μας αποκαλύπτει το Λόγο Του δια του Πνεύματός Του του Αγίου. Έρχεται και δίνει τη μερίδα, την αγαθή αυτή την οποία ο άνθρωπος έχει ανάγκη, την κατάλληλη στιγμή. Τη στιγμή εκείνη την οποία ο άνθρωπος έχει ανάγκη να ακούσει αυτό το Λόγο, το παρηγορητικό. Ευχαριστούμε τον Θεό. Ο Κύριος, αγαπητοί αδερφοί, να μας αναλάβει και το υπόλοιπο της ώρας. Αμήν. Δόξα τω Κύριε, αγαπητά μου αδέρφια. Ευχαριστούμε και τον Κύριο για αυτή την μέρα που μας χάρισε. Μας αξίωσε να έρθουμε και σήμερα εδώ στον οίκο του, να το δοξάσουμε, να το μεγαλύνουμε. Να τον πούμε το ευχαριστώ μας, τους αγαπώ μας, για όλα αυτά που έχει κάνει και θα κάνει στη ζωή μας. Μπορεί να πει κανένας, τι έχει κάνει ο Θεός στη ζωή μου? Δεν έχει κάνει και τίποτα. Εγώ μπορώ να πω για τη δικιά μου την πλευρά, για τον εαυτό μου, έχει κάνει πάρα πολλά. Και πρέπει να τον ευχαριστούμε για τα ναι του, για τις ευλογίες του, αλλά πρέπει και να τον ευχαριστούμε και να τον αγαπάμε και για τα όχι του. Μα γιατί να με πει όχι ο Κύριος? Μα εμένα μου γυαλίζει, εμένα μου αρέσει, εγώ το θέλω, το βρίσκω καλό για τον εαυτό μου. Ο Κύριος ξέρει, αγαπητά μου αδέρφια. Και άμα δεν σου το δώσει αυτό που θέλεις, που νομίζεις ότι είναι καλό για σένα, θα έχει κάτι καλύτερο που εσύ δεν το βλέπεις. Επειδή εμείς πολλές φορές, αγαπητά μου αδέρφια, βλέπουμε μέχρι εδώ μπροστά, το τι έχει ετοιμάσει ο Κύριος, δεν ξέρουμε. Αλλά εμείς καλούμαστε να περιμένουμε με υπομονή τον Κύριο, αγαπητά μου αδέρφια. Και να μένουμε. Να μείνουμε μέχρι το τέλος, αγαπητά μου αδέρφια. Και πάνω σε αυτό θα ήθελα να διαβάσω κάτι, αγαπητά μου αδέρφια. Ιωάννη Επιστολή, Δευτέρα. Είναι σελίδα 1084, το 8 εδάφιο. Προσέχετε σε αυτούς, δι' να μην χάσομεν εκείνα τα οποία εργαστήμεν.
αλλά να απολαμβάνουμε πλήρες το μισθό. Αμήν, αγαπητά μου αδερφιά. Πότε θα λάβουμε το μισθό μας, ε? Όταν θα τελειώσουμε, αγαπητά μου αδέρφια, τον αγώνα μας εδώ στη γη, θα πάρουμε το μισθό μας επάνω στον ουρανό, αγαπητά μου αδέρφια, ε. Ναι, αλλά πώς, εάν μείνω μέχρι το τέλος. Περάσαν τόσα χρόνια, τόσες δοκιμασίες, τόσες θλίψεις, ο ένας μπορεί να έχει 10 χρόνια, ο άλλος μπορεί να έχει 20 χρόνια, ο άλλος μπορεί να έχει 30 χρόνια στο Χριστό. Να μην πάνε χαμένα, αγαπητά μου αδέρφια. Να μην τα πετάξουμε, να μην... Για το τι? Για τον κόσμο, αγαπητά μου αδέρφια. Γιατί? Για τη ματαιότητα. Για το σκοτάδι. Γιατί όλα αυτά φεύγουν, όλα αυτά παρέδονται, αγαπητά μου αδέρφια. Τι θα μείνει, αιώνια ζωή, αγαπητά μου αδέρφια. Εδώ είμαστε μόνο φιλοξενούμενοι. Είμαστε για μερικά χρόνια, αγαπητά μου αδέρφια. Αλλά μετά από το θάνατο, μας περιμένει αιώνια ζωή. Και πού θέλουμε να περάσουμε την αιώνια ζωή, αγαπητά μου αδέρφια? Γι' αυτό αγωνιζόμαστε, ε. Για να λάβουμε μέρος στην αρπαγή, να λάβουμε μέρος στον παράδεισο, να είμαστε μαζί δίπλα από τον πατέρα μας, ε. Να ζήσουμε αιώνια μαζί εκεί που δεν θα υπάρχει δάκρυα, πόνος, θλίψη, δεν θα υπάρχει τίποτα, θα έχει μόνο χαρά, ευλογίες, να είμαστε μαζί με τον πατέρα μας, αγαπητά μου αδέρφια, ε. Και μπορεί κάποιος να πει, εγώ είμαι νέος τώρα, θέλω λίγο να απολαμβάνω, θέλω λίγο να ζήσω και θα έρθω όταν γεράσω. Έτσι με έχει πει κάποιος, ε. Κάνε τώρα ζήσει και όταν γεράσεις τότε πάνε στο Χριστό. Τότε σ' ασχολήσουμε τα πράγματα του Θεού. Τώρα είσαι νέος. Με έχει πει κάποιος, κι εγώ ήμουν νέος σαν και σένα, έχω ασχοληθεί λίγο με τα πράγματα του Θεού. Θα σου περάσει αυτό, θα σου φύγει, εντάξει. Αγαπητά μου αδέρφια, να μην μας φύγει, ε. Να το κρατήσουμε σφιχτά, αγαπητά μου αδέρφια, τον Χριστό. Γιατί, αγαπητά μου αδέρφια, τι λέει εδώ? Προσέχετε σε αυτούς, καθένας τον εαυτό του να προσέχει, το πώς βαδίζει, το πώς βλέπει, το πώς ακούει, το πώς μιλάει, το τι θέλει από τη ζωή του, και όλα φαίνονται, αγαπητά μου αδερφιά. Εγώ μπορεί να κρυφτώ, να νομίζω ότι δεν ξέρει κανένας το τι έχουμε στην καρδιά μου, το τι θέλω εγώ, τι δίνω προτεραιότητα στη ζωή μου, αλλά όλα φαίνονται, αγαπητά μου αδερφιά. Μπορεί να κρυφτώ από σένα, από τη γυναίκα μου, από τα αδέρφια μου, αλλά το περπάτημά μου τα δείχνει όλα. Μπορεί να μην λέω με το στόμα μου αυτά που έχω μέσα στην καρδιά μου, αλλά με το προχώρημά μου, με το έτσι όπως προχωράω, το όπως μιλάω, το όπως... Όλα φαίνονται, αγαπητά μου αδέρφια, ε. Το τι έχει, επειδή από το περίσσευμα της καρδιάς μιλάει το στόμα, λέει ο λόγος του, και έτσι είναι. Τι έχω στην καρδιά μου, γιατί μιλάω όλη την ημέρα? Μιλάω για ποδόσφαιρα, μιλάω για ομάδες, μιλάω για αμάξια, μιλάω για σπίτια, μιλάω για... Μιλάω για τον Λόγο του Θεού. Πώς είναι οι απαντήσεις μου στον κόσμο? Κάτι με ρωτάει ή κάτι με λέει, κάτι με, έστω και με βρίζει, με κάνει. Πώς απαντάω? Τι έχω περίσσευα μέσα στην καρδιά μου, ε? Τον απαντάω έτσι όπως με μιλάει? Ή τον απαντάω έτσι όπως θέλει ο Θεός, αγαπητά μου αδέρφια, ε? Να μείνουμε, το μήνυμα είναι αυτό που έχω εγώ μέσα στην καρδιά μου. Να μείνουμε μέχρι το τέλος. Για να λάβουμε το μισθό πλήρης. Να μην αφήσουμε να πάει τόσο κόπος, τόσο αγώνας χαμένος, αγαπητά μου αδέρφια. Και θα ήθελα να κλείσω, αγαπητά μου αδέρφια, να μην πάρω πολλή ώρα, για να αφήσουμε λίγο και στον αδερφό του Γιάννη. Θα ήθελα να κλείσω με τρία εδάφια στους ψαλμούς. Ρο Ιώτα Θήτα, 119 κεφάλαιο, σελίδα 571, από το 9. Τι ρητρό θέλει καθαρίζει ο νέος την οδόν αυτού, φυλάτων τους λόγους σου. Εξ όλης της καρδίας μου σε εξεζήτησα, μη με αφήσεις να υποπλανηθώ από των προγμάτων σου. Εν την καρδία μου εφύλαξα τα λόγια σου, για να μην αμαρτάνω εισέ. Ε, και τι λέει εδώ για τους νέους, λέει, πόπα, ε, είμαι νέος, έχω δύναμη, θέλω να κάνω, να τρέξω, να πάω να γλεντήσω, να δουλέψω, να οικονομήσω, να αγοράσω, να χτίσω, ε, τώρα που είμαι νέος για να απολαμβάνω όταν γίνω γέρος, ε.
αγαπητά μου αδέρφια. Και τα νιάτα μας και τη δύναμή μας να τη δώσουμε όλοι αγαπητά μου αδέρφια στον Κύριο. Και πώς μπορώ να αφιερθώ στο θέλημα του Θεού, πώς μπορώ να φυλαχτώ από τις παγίδες, τι λέει εδώ. Φυλάτων τους λόγους σου. Με το διάβασμα αγαπητά μου αδέρφια του Λόγου του Θεού παίρνουμε δυνάμεις. Αν δεν το έχει δοκιμάσει κάποιος, ας το δοκιμάσει. Εγώ το δοκίμασα και με βοήθησε. Και από τότε που το δοκίμασα και με βοήθησε και το πήρα χαμπάρι ότι με τη μελέτη του Λόγου του Θεού παίρνω νέες δυνάμεις, με στηρίζει ο Λόγος του Θεού, με υπενθυμίζει, με βοηθάει στις καταστάσεις, στις καθημερινές, στις δουλειές μου, με τους ανθρώπους, το πώς να σκέφτομαι, το πώς να βαδίζω, με προστατεύει. Το πήρα χαμπάρι, τον ευχαριστώ που με το έδωσε αυτό και το κατάλαβα και προσπαθώ να το κρατήσω αγαπητά μου αδέρφια. Τη μελέτη του λόγου, αγαπητά μου αδέρφια, γιατί ο λόγος μας δυναμώνει, ο λόγος μας προστατεύει. Να μείνουμε, αγαπητά μου αδέρφια, να παίρνουμε νέες δυνάμεις από το λόγο, στις προσευχές, στις κοινωνίες με τα αδέρφια, γιατί με τις κοινωνίες του κόσμου τι θα μάθουμε, τι θα ακούσουμε, τι θα μιλήσουμε με τον κόσμο, κοσμικά. Αλλά με τα αδέρφια, μπορεί να μιλήσουμε και με τα αδέρφια για ποδόσφαιρο, για αμάξια, αλλά θα μιλήσουμε και για το λόγο του Θεού. Αν έχουμε κάποιο πρόβλημα, μέσα οι απαντήσεις και οι βοήθειες θα είναι μέσα από το λόγο του Θεού. Θα μας βοηθήσουν τα αδέρφια, επειδή ο κόσμος θα μας πει μια δικιά του γνώμη. Θα μας πει κάτι το οποίο έχει ζήσει αυτός μπορεί. Αλλά αγαπητά μου αδέρφια, άμα κάνουμε παρέες και με τα αδέρφια και συνομιλούμε και έχουμε κοινωνίες, έτσι θα αυξανθούμε αγαπητά μου αδέρφια. Να μείνουμε μέχρι το τέλος. Αυτό είναι το μήνυμα που έχω εγώ σήμερα, για να απολαμβάνουμε την αιώνια ζωή. Αμήν.